Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σιτίας Παλαικάστρου, με έναν 69χρονο υπήκο Ολλανδίας να βρίσκει τραγικό θάνατο κάτω από τις ρόδες φορτηγού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ατυχός άνδρας επέβαινε στο ποδήλατό του με κατεύθυνση τον Πετρά, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες το βαρύ όχημα τον παρέσυρε. Η σύγκρουση οδήγησε στον ακαριαίο θάνατο του ποδηλάτη. Αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο χρειάστηκε να κληθεί η πυροσβεστική για την περισυλλογή της διαμελισμένης σωρού από το δόστρωμα. Περίπου στις 8 και 20 το πρωί ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας τηλεφωνικά από το αστυνομικό τμήμα Σιτίας για παροχή βοηθείας. Η υπηρεσία δικιά μας πήγε με 3 οχήματα στο συγκεκριμένο σημείο για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες περισυλλογής ατόμου, τέλος πάντων, καθώς νωρίτερα φορτηγό έχει παρασύρει ποδηλάτη. Ένα χρονικό διάστημα σταμάτησε η κυκλοφορία για να μπορούν να ολοκληρωθούν οι ενέργειες από μέρος από την πλευρά μας, που απαιτήθηκε τουλάχιστον ένα 35 λεπτό για να μπορεί να ολοκληρωθεί, δηλαδή, η συγκεκριμένη διαδικασία. Το συγκλονιστικό θέαμα σοκαρέ αστυνομικούς και διασώστες. Η αλήθεια είναι ότι ήταν σοκαριστική η εικόνα, γιατί βλέπετε ότι αποφεύγω, δηλαδή, να κάνω μια αναλυτική περιγραφή. Πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό αποτυπώνεται, τέλος πάντων, σε κάθε άτομο που είναι υποχρεωμένος να δουλέψει σε τέτοιες συνθήκες, και προσπαθούμε μετά από ένα τέτοιο περιστατικό να προχωρήσουμε σε διαδικασία αποφόρτισης, καθώς είναι δύσκολο κάποιος να το βιώνει και να πρέπει να δουλέψει, δηλαδή, σε μια τέτοια κατάσταση και να το κρατάει μέσα του. Δυστυχώς όμως είναι κάτι του επαγγέλματος, το οποίο πρέπει να γίνει. Τον οδηγό εντόπισαν και συνέλαβαν οι αστυνομικοί μακριά από τον τόπο του δυστυχήματος. Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως δεν είχε αντιληφθεί ότι ο ποδηλάτης παρασύρθηκε από τις πίσω ρόδες του φορτηγού του. Ο οδηγός συνέχισε κανονικά το δρομολόγιο του, ώσπου κατέβηκε από το όχημα στο χώρο εκφόρτωσης και είδε τα σημάδια του τραγικού περιστατικού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα δεν έχουν γίνει γνωστές, με τα ακριβή αίτια να διερευνώνται από την αστυνομία. Κάτοικοι της περιοχής πιθανολογούν ότι το δυστύχημα οφείλεται στην περιορισμένη ορατότητα του σημείου, καθώς κατά την ανατολή οι οδηγοί τυφλώνονται από το ηλιακό φως που πέφτει στα μάτια τους, το οποίο αντανακλά και στο οδόστρωμα.